υπεραπόδοση εισπράξη των φορολογικών εσόδων, όχι μόνο ανοίγει διάπλατο το δρόμο για την ανακοίνωση των μέτρων για τα καύσιμα με το Fuel Pass που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα, αλλά επιτρέπουν να ανοίξει σημαντικά η περίμετρος αυτών, τόσο ό,τι αφορά τον αριθμό των δικαιούχων, όσο και το ποσό της επιδότησης. Είναι ανωδικά όλα. Τα περισσότερα ταμπλό είναι στο 2,40. Φτάνουμε για το 2,50 στην αμόλυβδη, μιλάω, γιατί το 2,50-2,60 το έχει ξεπεράσει εκατοστάρα. Πάνω από τα 2 ευρώ όλα τα πετρέλαια πλέον στην πόλη. Έχουμε 120-130 το αργό. Εντάξει, όλα αυτά τα χρηματιστηριακά έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το ενεργειακό κόστος μετά τον πόλεμο της Ρωσίας-Ουκρανίας. Δύσκολες μέρες, τις είχαμε προβλέψει. Το ξέρουν και οι ανώτεροι. Θα δώσουν τώρα σήμερα αυτό το Full Pass. Εύχομαι να μην είναι πάλι 40 ευρώ το τρίμηνο. Ή κάποιοι που πήρανε, προσπαθούσαν να πάρουν 5 ευρώ, φανταστείτε, φτώχεια με την κάρτα και δεν είχαν τα κινητά τους NFC. Και 8 στους 10 φεύγανε από όλα τα βενζινάδικα μέχρι να την περάσουν. Εν πάση περιπτώσει, ήταν πολύ λίγο το ποσό που δώσαν και αυτό που θα δώσουν, θεωρώ. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Είχαμε κορονοϊούς, φτώχεια, μνημόνια. Εντάξει, είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη η κατάσταση. Θα φέρει μια γενικότερη φτώχεια. Όλη η φοδιστική αλυσίδα εξαρτάται από την ενέργεια. Οι πρωτοβουλίοι πάντως αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με αρκετούς ήδη να βλέπουν μπροστά τους λουκέτο. Οι πρατηριούχοι θα κλείσουν τα πρατήρια που είναι στις μικρές περιοχές, στα χωριά και στα νησιά θα κλείσουν, δεν βγαίνουν. Εμείς που είμαστε στις πόλεις, κάποιοι ίσως αντέξουμε όσοι δεν έχουμε πολύ μεγάλα λειτουργικά έξοδα, όπως υπαλλήλους, νίκια κτλ. Αλλά και αυτό δεν είναι λύση, γιατί και δεν υπάρχει και άλλο διέξοδο. Τι πρέπει να κάνουμε, να φύγουμε από τη Λάρισα, να φύγουμε από την Ελλάδα, τι να κάνουμε. Είμαστε σε μια πολύ καλή χώρα, η οποία όμως ούτε για αφεντικά είναι, ούτε για υπαλλήλους. Την ίδια στιγμή, η πορεία του τουρισμού δείχνει να δημιουργεί εν δυνάμει νέο δημοσιονομικό χώρο, που ενδεχομένως να καταστεί χρήσιμο στο επόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν. Σε ό,τι αφορά το πακέτο των μέτρων, όλα φαίνεται να έχουν κλειδώσει για το Fuel Pass και απομένουν λεπτομέρειες, όπως και το ύψος επιδότησης των καυσίμων και τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, αν και σε γενικές γραμμές, μάλλον είναι περίπου τα γνωστά.